Καλημερίζω σήμερα τον καλό συνάδελφο και οικονομολόγο, τον Λεωνίδα το Βατικιώτη. Συχνότητα. Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Δεν το ήξερα και θέλω να σου το πω. Ξυπνήσαν μνήμες εδώ και σε Ηρακλείωτες παλιούς, δεκαετίας του 60. Μιλήσαμε για το φράουλες και αίμα, γιατί λίγο το κλίμα στα ελίτ, πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, και από αυτό ξεκινάω, θυμίζει τέλη του 60 το αντιπολεμικό κίνημα και τα τραγούδια και τις ταινίες εκείνης περίοδου και το ξύλο που έπεφτε και ξύλο πέφτει και τώρα. Και έρχονται και οι New York Times ταυτόχρονα με ένα ενημερωτικό δελτίο στο ίδιο θέμα και λένε σταματήστε τα περί σφαγίου στη Γάζα, γενοκτονίας, δολοφονίας και κατεχομένων. Θα είστε πιο σίξης αναφορές σας. Ωραίος κόσμος, Πράγματι, είναι πολύ ωραίος κόσμος και εδώ βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό που γίνεται στα αμερικανικά πανεπιστήμια ήταν αναπάντεχο, γιατί εδώ και μήνες υπάρχει ένα τρομερό μακαρθικό κυνήγι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε να πάβουν Πριτάνης μεγάλων πανεπιστημίων μόνο και μόνο επειδή ανέχτηκαν το κίνημα συμπαράστασης απέναντι στην Παλαιστίνη και το κίνημα καταδίκης φυσικά της Ισραηλινής γενοκτονίας, και είδαμε να τιμωρούν καθηγητές και Πριτάνης μεγάλων πανεπιστημίων επειδή δεν τιμώρησαν τους φοιτητές οι οποίοι πρωτοστάτησαν σε αυτό το κίνημα αλληλεγγύης. Αυτό που θα πρέπει πάντως να πούμε, Γιώργο, εδώ είναι ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια διπλή αποτυχία. Η πρώτη αποτυχία φυσικά είναι η αποτυχία των μεθόδων καταστολής. Μου έκανε εντύπωση η αποφασιστικότητα, η βιαιότητα με την οποία επενέβη η Αμερικάνικη αστυνομία στα πανεπιστήμια, προχωρώντας μάλιστα σε πολλές δεκάδες συλλήψεις, για τον εξής απλό λόγο, γιατί όλους τους προηγούμενους μήνες υπήρχαν αντίστοιχα κρούσματα καταστολής χωρίς να καταφέρουν να κάνουν τους φοιτητές να κάτσουν στα αυγά τους, όπως τα λέγαμε. Είδαμε λοιπόν το Αμερικάνικο κράτος, τους ιδιώτες οι οποίοι χορηγούν τα πανεπιστήμια, και πρόκειται κυρίως για μεγαλοεπιχειρηματίες, χρηματιστές εβραϊκής καταγωγής, να ξεφουλκούν εναντίον των φοιτητών και αυτοί να γίνονται ακόμα πιο αποφασιστικοί και στην πραγματικότητα να το θεωρούν υπόθεση ζωής τους στην συμπαράσταση στην Παλαιστίνη. Λεωνίδα, θέλω να σημειώσω ότι δεν είναι πια μόνο το Κολούμπια και το Γέιλ, είναι το Πανεπιστήμιο στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς. Είναι το Μπέρκλεϊ, είναι τμήματα του Χάρβαρντ, σήμερα μαθαίνουμε το MIT. Και η ρετσινιά είναι, πρόσεξε τώρα, αυτό θέλω να μας πεις. Η ρετσινιά είναι ότι οι φοιτητές είναι αντισημίτες. Διαβάζω τα συνθήματα, τα πλακάτ και τα πανό, και οι φοιτητές λένε stop στη σφαγή στη Γάζα. Πότε προκύπτει αντισημιτισμός λοιπόν? Αυτό είναι μια κατηγορία η οποία στην πραγματικότητα έρχεται να κελιδώσει, έρχεται να στιγματίσει οποιουσδήποτε κάνουν κριτική στη γενοκτονία του Ισραήλ, και με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ θέλει να καταφέρει να συνεχίσει να έχει και τα επόμενα χρόνια την ατιμωρησία που απολαμβάνει σταθερά το τελευταίο καιρό. Αναφέρθηκε στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το MIT, και μου δίνει την αφορμή να σχολιάσω μια αποκάλυψη που έχει γίνει, η οποία πραγματικά είναι συγκλονιστική και δικαιώνει τους φοιτητές. Η αποκάλυψη είναι πως ειδικά το MIT τα τελευταία χρόνια έχει πάρει περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια από το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, κατεφημισμό αυτό, έτσι, από το Ισραηλινό Υπουργείο Πολέμου, για την παραγωγή drones και συστημάτων καθοδήγησης ακριβίας πυράβλων. Συνολικά τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια έχουν πάρει παραπάνω από 375 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια για να υποστηρίζουν τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων. Και αυτό το οποίο διεκδικούν οι φοιτητές είναι να έχουν λόγο, να έχουν καταρχήν ενημέρωση για ποιον κάνουν έρευνα, και στο τέλος της ημέρας να μπορούν να πούν όχι, έτσι ώστε η έρευνά τους, η επιστημονική γνώση η οποία προσφέρουν, να μην γίνεται σφαγή στη Γάζα. Συμπληρώθηκαν αυτές τις ημέρες, Γιώργο, 200 ημέρες του πολέμου στη Γάζα. Και αξίζει να κάνουμε έναν απολογισμό. Ας κρατήσουν οι ακροατές μας ορισμένα νούμερα. 12 πανεπιστήμια είχε η Γάζα και τα 12 πανεπιστήμια ανατινάχθηκαν εκ θεμελίων. Ο Ισραηλινός στρατός τοποθέτησε κριτικά στα θεμέλια τους και τα έκανε αμοχάλικα. Έχουν μέχρι στιγμής δολοφονηθεί 96 δημοσιογράφοι,
16 δημοσιογράφοι είναι σοβαρά τραυματισμένοι και νοσηλεύονται και 25 έχουν συλληφθεί. Έχουν δολοφονηθεί αυτές τις 200 ημέρες 170 άνθρωποι που δούλευαν στον ΟΗΕ και αυτές τις 200 ημέρες, από τα 36 νοσοκομεία που είχε η Γάζα, τα 25 έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, τα υπόλοιπα 11 έχουν δεχθεί σοβαρά πλήγματα και λειτουργούν μερικώς. Αυτές τις 200 ημέρες το Ισραήλ έχει ρίξει 75.000 βόμβες και αυτός ο αριθμός μπορεί να μην λέει πολλά πράγματα στους περισσότερους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε όμως ότι οι βόμβες που έχει ρίξει το Ισραήλ στην φυλακή, στην ανοιχτή φυλακή της Γάζας είναι 20 φορές περισσότερες από τις βόμβες που έριξαν οι Αμερικανοί στο Ιράκ στα 6 χρόνια του πολέμου. Αναφέρθηκα αρχικά σε μια διπλή αποτυχία. Η άλλη αποτυχία, ξέρεις ποια είναι, Γιώργο? Η πρώτη αποτυχία είναι η αδυναμία του Αμερικάνικου κράτους και των Ισραηλινών λόμπι να σταματήσουν το κίνημα αλληλεγγύης απέναντι στους Παλαιστίνιους. Η δεύτερη αποτυχία είναι του Ισραήλ να μπορέσει να ανταποκριθεί στους στόχους που είχε βάλει για αυτή την επίθεση. Έχει πραγματοποιήσει μια πρωτοφανή σφαγή το Ισραήλ, γενοκτονία, εθνοκάθαρση, 34.000 νεκρούς έχει προκαλέσει αυτές τις 200 ημέρες. Ακούσαμε τον υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας που εξ αρχής πολύ λανθασμένα είχε μιλήσει για το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ. Κανένα κράτος το οποίο είναι κατοχική δύναμη δεν δικαιούται να αυτοαμήνεται, τέλος πάντων όμως. Και αυτός ο άνθρωπος είπε εχθές πως οι πόλεις της Γάζας έχουν υποστεί μεγαλύτερες καταστροφές από τις καταστροφές που υπέστη η Γερμανία, η πόλη της Γερμανίας δηλαδή το 1944 και 1945, όταν είχε πια ξεκινήσει η είσοδος των Σοβιετικών και των Δυτικών στην ίδια τη Γερμανία. Σωστά, ο Μπορέλ τα είπε αυτά, έχεις δίκιο, αλλά εγώ θέλω να σταθούμε σε κάτι άλλο, διότι... Ναι, παρακαλώ. Επίτρεψέ μου να ολοκληρώσω μόνο το εξής, Γιώργο, ότι ακούσαμε χτες τον εκπρόσωπο της Χαμάς να ζητάει κλιμάκωση της αντεπίθεσης σε όλα τα μέτωπα. Συγγνώμη, εσκότωσαν 34.000 αθώους ανθρώπους οι Ισραηλινοί και η Χαμάς αυτή τη στιγμή μετά από 200 μέρες πολέμου, όπως και όλες οι υπόλοιπες αντιστασιακές οργανώσεις, ζητούν κλιμάκωση. Αυτό λέγεται φιάσκο. Στρατιωτικά είναι αποτυχία αυτό το οποίο έχει υποστεί το Ισραήλ στη Γάζα. Και όσο δεν το αναγνωρίζει το Ισραήλ, τόσο θα σκοτώνει αμάχους, τόσο θα βυθίζεται σε έναν γενοκτονικό πόλεμο που δεν έχει προηγούμενο τις πολλές τελευταίες δεκαετίες, Γιώργο. Εγώ θέλω να πω ότι σε συνθήκες, όχι μη κανονικότητας, φρίκης, επικοινωνιακά όλες οι πλευρές θέλουν να παίξουν με τις εντυπώσεις. Όμως θέλω να σταθώ σε κάτι που έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ. Ευθέως το Ισραήλ αρχικά με στοιχεία είπε ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στα προγράμματα επισιτισμού και ιατρικής φροντίδας είχαν γίνει το προκάλημα της Χαμάς και των άλλων οργανώσεων για να χτυπιούνται Ισραηλινοί. Ο ΙΕ έκανε μια εκτεταμένη δίμηνη έρευνα και παρέδωσε το πόρισμα. Το πόρισμα κατέληξε ότι δεν υπάρχει ούτε κόκκος αληθείας στην κατηγορία για τα στελέχη του. Όχι για να τα προστατεύσει, το αντίθετο, έστειλε τους πιο σκληρούς του ελεγκτές για να δουν τι συμβαίνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Και μάλιστα, παρότι βγήκε αυτό το πόρισμα από τον ΟΗΕ που καταρρύπτει τις κατηγορίες του Ισραήλ, τα μέτρα που πήραν οι δυτικές κυβερνήσεις μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι σήμερα. Το Ισραήλ έκανε αυτή την ανακοίνωση για να ζητήσει από την UNRWA, την Επιτροπή του ΟΗΕ, να διακόψει την ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα, ξέροντας ότι είναι η μοναδική ανθρωπιστική βοήθεια η οποία μπαίνει στη Γάζα.
Παρότι λοιπόν αυτή τη στιγμή αποδείχθηκε πως έλεγε ψέματα το Ισραήλ, πως επικαλούταν αυτό τον ισχυρισμό μόνο και μόνο για να οδηγήσει τον πληθυσμό της Γάζας σε ακόμα μεγαλύτερη πείνα και εξαθλίωση, οι κυβερνήσεις οι οποίες σταμάτησαν να χρηματοδοτούν την UNRWA δεν έχουν επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς, να συνεχίσουν δηλαδή τη χρηματοδότησή τους για να μπορούν με αυτόν τον τρόπο οι 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι που υπάρχουν στην Γάζα να τρώνε αξιοπρεπώς. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Γάζα είναι φρικτή, Γιώργο, και αρχίζουν πια να αποκαλύπτονται δεκάδες μαζικοί τάφοι ανθρώπων αθώων που είχε κάνει το Ισραήλ γύρω από τα νοσοκομεία. Είδαμε χτες στελέχη του ΟΗΕ να ζητάνε ανεξάρτητη διεθνή έρευνα να πάνε πυρογνώμονες από κράτη που δεν έχουν σχέση με τη Μέση Ανατολή και με την ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ελέξουν τα εκατοντάδες πτώματα πια που βρίσκουν κουκουλωμένα από τα μπάζα και είναι νεκροί που τους σκότωσαν εν ψυχρό οι Ισραηλινοί μπαίνοντας στα νοσοκομεία και παραβιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το διεθνές καθεστώς προστασίας που χαίρουν τα νοσοκομεία λόγω διεθνών συνθήκων που έχουν υπογράψει όλα τα κράτη του κόσμου. Έχουν γίνει σφαγές λοιπόν στο Ισραήλ και αυτή τη στιγμή κανένα δεν μπορεί να λέει δεν ξέρω, δεν είδα. Λοιπόν, πολλά ήθελα να κουβεντιάσουμε αλλά δεν προλάβουμε. Θα μείνω σε αυτό το καμβά γιατί τα γεωπολιτικά τα παρακολουθείς επισταμένος. Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες εστίες πολέμου αυτή τη στιγμή. Η μία είναι η Μέση και η Εγγύς Ανατολή με τελευταίο σύριαλ τα προκαθορισμένα μετά το βομβαρδισμό από το Ισραήλ της διπλωματικής αποστολής στη Δαμασκό του Ιράν, η προκαθορισμένη κατά τα φαινόμενα απάντηση του Ιράν και η επίσης προκαθορισμένη ανταπάντηση του Ισραήλ, όμως αυτό σε τίποτα δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει η αιστεία, και η άλλη αιστεία είναι η Ουκρανία. Επειδή είμαστε σε αυτές τις γεωπολιτικές τεκτονικές πλάκες, Λεωνίδα, και μάλιστα να πω ότι εσύ και άλλοι δημοσιογράφοι ετοιμάζετε μία αποστολή στα κομμάτια που υπάρχει και ο ελληνισμός στην Ουκρανία στις αρχές του καλοκαιριού και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα αποτυπώσετε. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή και το τραγούδι ξύπνησε μνήμες, έχεις δει κανένα να συζητά από τους μεγάλους παίκτες και τους μεσαίους, άσε μας τώρα, εμείς είμαστε πρόθυμοι, για μια ανακοχή, για μια καταλλαγή, για μια διαπραγμάτευση, για κάτι τέλος πάντων? Εδώ το πράγμα έχει ξεφύγει. Ακριβώς, και θα ξεφύγει ακόμα περισσότερο, γιατί αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε από την νέα χρηματοδότηση που ανακοίνωσε, που ψήφισε η Αμερικάνικη Γερουσία για την Ουκρανία, είναι πως πλέον αυτό το οποίο θα δούμε είναι όπλα μεγάλου βεληνικούς, που θα τα χειρίζεται φυσικά το ΝΑΤΟ, γιατί κανείς δεν εμπιστεύεται τους Ουκρανούς, να χρησιμοποιούνται από το έδαφος της Ουκρανίας προς τη Ρωσία. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι η Ρωσία θα πάψει να δείχνει τη σύνεση που έδειχνε μέχρι σήμερα στη χρήση όπλων, και ο πόλεμος στην Ουκρανία θα γίνει πολύ πιο βίαιος, και αυτό που μπορούμε κάλλιστα φυσικά να προβλέψουμε είναι πως θα υπάρχουν πάρα πολύ πολλά περισσότερα θύματα, χωρίς φυσικά ακόμα και αυτά τα 61 δισεκατομμύρια που ψήφισε η Γερουσία να ανατρέψουν τη ροή του πολέμου, γιατί ξέρουμε όλοι πως είναι θέμα χρόνου η άνευ όρων παράδοση της Ουκρανίας. Αυτό το οποίο κάνουν οι Αμερικάνοι στην Ουκρανία ουσιαστικά είναι ένα πόλεμο, επιχειρούν να κάνουν ένα πόλεμο φθοράς εναντίον στη Ρωσία, και αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να εξαντλήσουν ακόμα και την ίδια την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν το έχουμε αντιληφθεί τόσο καλά όσο απαιτείται, ίσως γιατί είναι σχετικά πρόσφατο φαινόμενο, και η άποψή μου είναι πως εξ αρχής υπάρχει αυτή η διάσταση, μια μεταβολή η οποία καθόρισε και το τι θα γίνει στην Ουκρανία. Αναφέρομαι στο πάρα πολύ απλό γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είδαμε το 2023 να γίνεται μια καθαρά εξαγωγική χώρα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, την παραγωγή του πετρελαίου, και να μην εξαρτάται πλέον από την παραγωγή και από τις εξαγωγές της Μέσης Ανατολής ή της Βενεζουέλας ή της Ρωσίας ή άλλων χωρών. Αυτό το γεγονός έχει τεράστια πολιτική σημασία και οικονομική φυσικά, και πολιτική σημασία για τον εξής λόγο. Γιατί δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
δεν πρόκειται να επηρεαστούν ακόμα και από την μεγαλύτερη, από την πιο απρόσμενη, την πιο βίαιη, την πιο γενικευμένη σύραξη που μπορεί να γίνει στη Μέση Ανατολή και φυσικά ακόμα και στην ίδια την Ευρώπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εξαρτιόνταν καθοριστικά μέχρι και πριν από 20 χρόνια από τις εξαγωγές της Μέσης Ανατολής, είδαμε τα προηγούμενα χρόνια να επιβάλλουν εμπάργκο στην Βενεζουέλα, στη Ρωσία, στο Ιράν και σε άλλες ακόμα χώρες, ξέροντας ότι οι ίδιες όχι απλά δεν πρόκειται να πληγούν από οικονομικά από αυτή την εξέλιξη, αλλά ότι αντίθετα αυξάνεται δυνητικά και η πελατεία των Αμερικάνικων ενεργειακών εταιριών, για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι όταν η πολύ μεγάλη βαθιά ευρωπαϊκή αγορά πάψει να προμηθεύεται υδρογονάθρακες από την Μέση Ανατολή, από τη Ρωσία ή από τη Βενεζουέλα, που θα στραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιώργο. Αυτό φαίνεται πεντακάθαρα από τα νούμερα, δεν είναι εκτίμηση. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είδαμε να παράγουν φέτος περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, όταν πριν από 20 χρόνια παρήγαγαν γύρω στα 7 εκατομμύρια και η κατανάλωσή τους είναι σχεδόν ίδια. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 10-15 χρόνια είναι, ενώ η κατανάλωσή τους παραμένει σταθερή, οι εισαγωγές να εκμηδενίζονται και η εγχώρια παραγωγή να τίνει να εξισωθεί με τη ζήτηση που υπάρχει. Εδώ καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποκτήσει όχι μόνο μία θωράκιση, μία εξασφάλιση απέναντι σε ένα ενδεχόμενο το οποίο συζητιέται ευρέως, π.χ. να κλείσει το Ιράν τα στενά του Ορμούς, κάτι που δεν πιστεύω ότι θα το κάνει γιατί θα ξαναπεί το πολύ τα πόδια του, αλλά ταυτόχρονα αυτή του την αυτάρκεια να τη μετατρέπει και σε υπερόπλο, να την ενισχύει ακόμα παραπέρα, διακόπτοντας τους ενεργειακούς δεσμούς άλλων περιοχών και χωρών του πλανήτη, προκειμένου να ενισχύσει τη δική του γεωστρατηγική θέση και να μπορεί φυσικά στη συνέχεια να επιβάλλει τους όρους του σε όλα τα επίπεδα, από την οικονομία μέχρι την πολιτική, Γιώργο. Γι' αυτό ακούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη ξανασυζητάνε ένα σκληρό δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Θέλω να κλείσουμε ένα ερώτημα του φίλου του Νίκου. Αυτό που είπε τώρα, λέει ο κύριος Βαντικιώτης, για την ανεξαρτητοποίηση του ενεργειακού τομέα των ΗΠΑ, που είναι γεγονός, δεν σημαίνει με άλλα λόγια ότι δεν θα τους απασχολεί πάρα πολύ το να ασχοληθούν με την αποτροπή πολέμων, ενδεχομένως και ενός ακόμη παγκοσμίου, ή δεν είναι έτσι? Έτσι είναι. Γιατί δεν είναι, στο παρελθόν, να θυμηθούμε το εξής, ότι στο παρελθόν λέγαμε, μα εάν γίνει πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν θα έχει αυτό επιπτώσεις για την ενεργειακή ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών? Είχε επιπτώσεις. Ας θυμηθούμε όσοι τα είχαμε ζήσει, ή ας θυμηθούμε τι είχαμε διαβάσει για τις τεράστιες σουρές που γίνονταν το 1973-74-75 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν είχε γίνει το εμπάργκο εκ μέρους των αραβικών χωρών στην πώληση πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που έκαναν ήταν, επιτρέποντας τις εξορίξεις σχιστολιθικού πετρελαίου και φυσικού αερίου να καταστούν ανεξάρτητες, και αυτό καταλαβαίνουμε ότι έγινε φυσικά με τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος, γιατί πράγματι αυτή η μορφή εξόρυξης είναι τρομερά καταστροφική περιβαλλοντικά. Εδώ υπάρχουν χώρες όπως είναι η Γαλλία, για παράδειγμα, οι οποίες είχαν απαγορεύσει τις εισαγωγές σχιστολιθικών υδρογονανθράκων από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των μεθόδων που χρησιμοποιούνταν για την άντλησή τους. Αυτές λοιπόν οι χώρες τώρα, οι οποίοι, και πολύ καλά φυσικά έκαναν που το είχαν απαγορεύσει, ως μια μορφή να προστατευτεί το περιβάλλον. Αυτές οι χώρες όμως τώρα βλέπουμε ότι μετά το εμπάργκο που έβαλαν, μετά τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία και απέναντι στο Ιράν, χρησιμοποιούν το αμερικάνικο πετρέλαιο όπως έρχεται με τη μορφή του υδροποιημένου φυσικού αερίου. Μια κουβέντα μόνο, Γιώργο, αν με επιτρέπεις. Αναφέρθηκε στο δημοσιονομικό σύμφωνο, το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο που ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άποψή μου είναι, εν συντομία, ότι είναι το πρώτο αποτέλεσμα, το πρώτο ορατό αποτέλεσμα της μετεξέλιξης της Ευρώπης σε μια πολεμική οικονομία. Το 2023 και 2024
η Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται μια από τις μεγαλύτερες εσωτερικές αλλαγές που έχουν γίνει ποτέ στο προφίλ και στο περιεχόμενό τους, γιατί εξελίσσεται, αλλάζει σε μια πολεμική οικονομία. Πολεμική οικονομία σημαίνει λιγότερες δαπάνες για την υγεία και την παιδεία, σημαίνει περισσότεροι εθνικισμοί, σημαίνει μίσος, αντιπαλότητες και έχθρες μεταξύ των λαών, σημαίνει τέλος χιλιάδες νεκροί στα πεδία των μαχών. Αυτή είναι μια εξέλιξη την οποία θα την πληρώσουν πολύ ακριβά οι λαοί της Ευρώπης. Είναι μια εξέλιξη την οποία την επιβάλλει πολεμική βιομηχανία των κυρίως της Γαλλίας και δευτερευόντως της Γερμανίας, και όλα αυτά τα οποία ακούγονται περί δημοκρατίας, να προασπίσουμε τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, απειλών που δεχόμαστε κτλ. Είναι ψέματα. Εάν ήθελε η Ευρώπη, αν ήταν πραγματικά η Ευρώπη τόσο ευαίσθητη για τα ζητήματα της δημοκρατίας και των ελευθεριών, να το έδειχνε στην Γάζα. Στη Γάζα οι Ισραηλινοί σφάζουν ανυπεράσπιστους Παλαιστίνιους με ευρωπαϊκά όπλα, με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, εκμεταλλευόμενες ένα πλήθος συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Ισραήλ. Και επίσης επιτρέπουν αυτή τη σφαγή γιατί πουλάνε όπλα οι Ευρωπαίοι. Από αυτή την εξέλιξη οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν έχουν τίποτε να κερδίσουν, Γιώργο. Λεωνίδας Βατικιώτης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Και άλλα ήθελα να πω μαζί του, αλλά μας φαγεί ο χρόνος. Τι να κάνω, εγώ φταίω γι' αυτό. Καλημέρα, Λεωνίδα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.